και στη θέση Αμπάς, μπορεί κανείς κατά τους χειμερινούς μήνες να θαυμάσει τον καταράκτη, που το νερό πέφτει από ύψος 145 μέτρων. Αποτελεί το μεγαλύτερο ρήγμα των Αστερουσίων. Από εδώ μπορεί επίσης κανείς να θαυμάσει την υπέροχη θέα προς τον παραλιακό οικισμό Τρεις Εκκλησιές. Βρίσκεται η Μονή του Αγίου Νικήτα, με τη θαυματουργή εικόνα στο σπηλαιώδη ναό. Δυτικά της βρίσκεται ένα πανέμορφο φοινικόδασος. Εδώ κυριαρχεί ο κριτικός φοίνικας, η φοίνικας του Θεόφραστου, ονομαζόμενος έτσι προς τιμήν του πατέρα της Φωτανικής. Πρόκειται για ένα φοίνικα ενδημικό της Κρήτης με μικρό μέγεθος. Αστερουσίων ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία. Στο βουνό, ο Βόσκος έβρισκε καταφύγιο σε πετρόχτιστα καταλήμματα, τα Μητάτα, όπου εκεί ασχολούνταν και με την τυροκομική. Δεμάτι βρίσκεται η γέφυρα Δεματιανή Καμάρα, προστατευόμενο μνημείο και μοναδικό ενετικό αρχιτεκτόνημα. Κάτω από τη γέφυρα κυλάει ο μακρύτερος ποταμός της Κρήτης, ο Αναποδάρης. Η Άνω-Βιάνος, χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες της δίκτης, διατηρεί την παλιά γραφικότητά της. Στην πλατεία του χωριού, ακλόνητο, ένα τεράστιο πλατάνι 700 ετών. Λέγεται πως είναι το παλαιότερο των Βαλκανίων. Τα παραλιακά χωριά της Βιάνου διαθέτουν τουριστική υποδομή για ήσυχες διακοπές με υπέροχες ακτές και κρυστάλλινα νερά. Ιδιαίτερη είναι η παραλία της Ψαρής Φοράδας με την παχιά σπούρα άμμου. Τους λάτρες της περιπέτειας, το φαράγγι Καβουσίου. Η διάσχισή του δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει καταρρίχηση με σχοινιά, αλλά και κολύμπη στα νερά του φαραγγιού. Η Κρήτη φημίζεται για τα φαράγγια της. Τα φαράγγια είναι χαρακτηριστικοί σχηματισμοί των ασβεστολιθικών βουνών. Στα πρόσιτα τυχώματά τους φυτρώνουν σπάνια αγριολούλουδα. Φωλιάζουν με ασφάλεια τα πουλιά. Στα μονοπάτια τους θαυμάζουμε το απέραντο της φύσης. Η διάσχιση φαραγγιού συνδυάζει πεζοπορία, αναρρίχηση, κατάβαση βράχων, πέρασμα ποταμιών και κολύμπη. Άλλο ένα φαράγγι της περιοχής είναι το φαράγγι της Άρβης. Μήκους 2,5 χιλιόμετρων, στενό, με κάθε ταλία τυχώματα. Το χωριό Άρβη, χτισμένο σε παραθαλάσσια κοιλάδα, διαρρέεται από ένα ποταμάκι που τρέχει ακόμα και το καλοκαίρι και αρδεύει τις πανομοιφητείες. Πηγαίνοντας την Άνω Σύμη, συναντάμε ένα ιερό αφιερωμένο στον Ερμή και στην Αφροδίτη.
στην Κάτω Σίμη, κερασιές και καρυδιές. Καρποφόρα δέντρα. Το τοπίο αλλάζει θεαματικά καθώς ανεβαίνουμε. Ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα του νησιού βρίσκεται εδώ. Η Βιάνος διαθέτει το πιο πυκνό πευκό δάσος στην Κρήτη. Ξεκινάει από Πεύκα και καταλήγει σε Πουρνάρια και Πρίνους. Στην έξοδο του δάσους βρίσκεται το οροπέδιο Μαλούς Βιάνου, με μια μικρή λίμνη στο κέντρο του χειμώνα, σε ύψος 1300 μέτρα. Γαλήνη. Εντυπωσιακά μέρη για τους λάτρες του οικολογικού, εναλλακτικού τουρισμού. Μέσα από την ιστορία της ανθρωπότητας και των γεωλογικών φαινομένων που διαμόρφωσαν το νησί σε διάρκεια μεγάλων περιόδων. Η εξερεύνησή μας όμως έγινε και σε ανθρώπινη κλίμακα, συναντώντας ανθρώπους στο διάβα μας, μαθαίνοντας για τη ζωή τους και τα επαγγέλματά τους, χαρίζοντάς μας λίγο από το χρόνο τους. Ο νομός Ηρακλείου είναι μια αγκαλιά από χρώματα, χαμόγελα, ιστορία, παράδοση, γεύσεις και μέρη μοναδικά. Ευλογημένη γη, ουρανός γαλανός, απέραντη θάλασσα. Αυθεντική ζωή. Ένας τόπος που σε κρατάει σφιχτά ως ομένης και σε συνοδεύει για πάντα όταν φεύγεις.